30 Οκτωβρίου, της Θεσφρωτός, η πρεμιέρα του, του, του βόρειου ομίλου ε, της Super League 2. Ε, περιμέναμε τέσσερις μήνες περίπου για να ξαναδούμε την μπάλα να στο χορτάρι σε επίσημο μάτς. Κότς, ε, πες μας λίγα λόγια για την πρεμιέρα. Επιτέλους, ευχάριστο είναι. Αυτό θέλουμε. Να παίξουμε επίσημα παιχνίδια. Έχουμε δώσει αρκετά φιλικά, αλλά μακριά από την Ιγουμενίτσα. Θα έχουμε και το πρώτο παιχνίδι εκτό έδρας, Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο που πέρσι μα κέρδισε και εκεί και εδώ μέσα, ε, ιστορικό σωματείο. Ε, θα προσπαθήσουμε εμεί με την καινούργια προσπάθεια που έχουμε με, με νέου ποδοσφαιριστές να, να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα ε, και να, ε, να σεβόμαστε του κανόνε του το ποδοσφαίρου. Αυτό θέλουμε. Ε, και περιμένουμε με επιμονησία να ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε. Η ομάδα είναι έτοιμη για να ανταπεξέλθει στην ε, νέα κατηγορία σε αυτή την, ε, που δημιουργήθηκε φέτος. Ε, ναι, ε, πιστεύω πως ναι. Ε, δε, οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Η διαφορά είναι ότι υπάρχουν σωματεία που έχουν πολύ έμπειρους δηλαδή, που έχουν παίξει σε άλλο επίπεδο, ε, ε, ιστορικές ομάδες, με άλλο βάρο της φανέλε. Εμεί είμαστε ένα καινούριο σωματείο στι κατηγορίε επαγγελματικέ. Αλλά πέρα από αυτό, το όταν ξεκινάει ένα αγώνα, πολλά πράγματα δεν μετράνε. και εμείς είπαμε θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να, να παίξουμε με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Ε, και είναι πολύ ευχάριστο που και θα παίξουμε σε έδρες ιστορικές και θα έρθουν οι καλές και ιστορικές ομάδες εδώ νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ελπίζω ότι να το δει πάρα πολύ κόσμος ελπίζω να γίνει η συμφωνία αυτή με την ΕΡΤ να δείξει τα παιχνίδια θα αξίζει το κόπο να πιστεύω εγώ θα αξίζει το κόπο να δει την στην ε, Super League 2 ε, και είναι πολλά τα παιχνίδια ωραία ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θεωρήσα ότι ο, ο καιρό, το διάστημα που πέρασε μέχρι να αρχίσει η κατηγορία, μα ωφέλισε ε, και στο ε, να γίνει και το, και το γήπεδο ε, και αγωνιστικά. Ναι, μόνο για να γίνει το γήπεδο. Γιατί κατά άλλα, είχαμε δυστυχώ δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί του Χάρη τον Μπίκα και τον Κώστα τον Κολτσίδα. Δύο εγχειρήσει με χειαστού που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα του χάσουμε για έξι μήνες περίπου. Ε, ειλικρινά νομίζω ότι αυτή η ερώτηση αν κάνουμε, κάνετε σε όλες τις ομάδες δεν ξέρουν τι θα απαντήσουν. Αν είναι καλά που αργήσαμε τόσο ή είναι κακό που αργήσαμε τόσο. Αλλά συνήθως, ξέρετε τι γίνεται, εμείς οι προπονητές προσπαθούμε αν κάτι δεν πάει καλά. Άλλωστε ότι ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα, δεν είχαμε αυτό. Εμεί εμείς δεν θα έχουμε αυτή την... Άλλωθι, θέλουμε να παίξουμε μπάλα, ε, και πάμε να παίξουμε το πυρικό, ένα παιχνίδι, πιστεύω σε ένα πολύ, μια πολύ καλή έδρα πέραν σε ένα αδικτωρικό αντίπαλο, τότε όλα καλά. Αυτό θέλουμε, είναι, είναι η ζωή μας αυτά. Ήταν και το πρώτο μάτς που παίξαμε μετά τη διακοπή που ήταν εδώ μέσα με 0-2. Ε, με με τη διάκοπή, μετά, μετά τη διακοπή <σταλεί> από τον λόγο των κρουσμάτων που είχαμε μην, <σταλεί> Ναι, 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 ναι. <σταλεί> αλλά πέρα από αυτό δεν τα βάλαμε κάτω και κάναμε την πορεία που κάναμε μετά το, την περιπέτεια τη μεγάλη που περάσαμε. Τότε <σταλεί> ένα πράγμα που σίγουρα είμαστε, ότι είμαστε μια καλή οικογένεια, επειδή συνήθως λέμε ότι είμαστε οικογένεια, εμείς κυριολεξία είμαστε μια οικογένεια, είναι παιδιά δεμένα μεταξύ του. Χαμηλό προφίλ και όπως είπα πριν από λίγο ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να σεβόμαστε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα ε, θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από αυτό που μας αξίζει, θα το πάρουμε. Υπήρξε ανυπομονησία και για την επιστροφή ακόμα και στους γνωστικούς χώρους και ειδικά στην έδρα μας. Ναι, υπάρχει. Κρίμα που... Δεν είχαμε το γήπεδό μα για να παίξουμε τουλάχιστον κάποια φιλεπικά παιχνίδια, να παρουσιάζουμε του κοινού μα ποδοσφαιριστέ, να έρθει ο κόσμο που πληρώσανε, ε, που έχουν ε, κάρτα διαρκεία και αυτοί που θέλουν να δούμε την ομάδα, του ε, σπόνσορε που θέλουν να διαφημιστούν. Δυστυχώ δεν είχαμε το γήπεδο. Ελπίζω για την 7. Ε, Νοεμβρίου που γίνεται το δεύτερο παιχνίδι εδώ, ε, το πρώτο παιχνίδι εδώ με τον Απόλλων Λάρισα να είναι σε μια κατάσταση όσο να λένε ότι κοίτα τη ωραία έδρα, το ωραίο γήπεδο έχει ο Θεσποτό γιατί κατά όλο το υπόλοιπο της, του γήπεδου είναι φανταστικό. Ένα γήπεδο που είναι, είναι, εγώ περνάω κάθε μέρα απ' έξω και είναι πείμα, είναι τέτοιο με τα με τα πατραδάκια αυτά, όπω είναι φτιαγμένο, η τοποθεσία που είναι. Δίπλα και δίπλα στη θάλασσα και τα λοιπά. Και νομίζω ότι αν είναι καλό ο αγωνιστικό χώρο, θα είναι μια μεγάλη διαφήμιση για την, για την πόλη. Κώσεις, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε σε καλά.